Η υπόθεση αυτή είναι η υπόθεση όλης της κοινωνίας, όλων των πολιτών, όλων των Ελλήνων και δεν είναι μπορεί οι βουλευτές να βγαίνουν μπροστά, αλλά πρέπει σαν μία γροθιά όλη η κοινωνία να υπερασπίσει τα συμφέροντά της και να υποστηρίξει, να αντισταθεί στους εκβιασμούς που βλέπουμε ότι έρχονται από την Ευρώπη και να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον. Η αλήθεια είναι πάντως, κυρία Γκαρά, ότι ήταν έτσι πολύ έντονο και το παρασκήνιο και το προσκήνιο όλης αυτής της διαδικασίας. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για ένα σώμα Βουλής που είναι ίσως το νεότερο ηλικιακά, αλλά και το πιο φρέσκο ως πρόσωπα, μιας και οι περισσότεροι είναι καινούργιοι βουλευτές. Είναι καινούργιοι βουλευτές και αυτό νομίζω ήταν ένα δεδομένο το οποίο έθεσε και το εκλογικό σώμα. Είδαμε ότι στηρίχθηκαν νέα πρόσωπα, ότι τιμωρήθηκαν εισαγωγικά θα λέγαμε οι παλιοί πολιτευτές, παλιοί βουλευτές που ήταν αρκετά χρόνια στα έδρανα της Βουλής και ο κόσμος ήθελε μία αλλαγή σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε επίπεδο προσώπων, σε επίπεδο ιδεών, σε επίπεδο ηθών θα έλεγα και σε επίπεδο πολιτικής συμπεριφοράς. Να πούμε βεβαίως το πώς ανταποκριθήκατε κι εσείς κατά τη διάρκεια της ομιλίας της κοινοβουλευτικής, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Ποια ήταν έτσι τα δικά σας πρώτα ερεθίσματα αυτής της ομιλίας του Πρωθυπουργού? Η ομιλία του Πρωθυπουργού αφορούσε προς την κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε ένα μέρος που αφορούσε την ενημέρωση για τις κινήσεις της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα, η οποία υπήρχε μια τεράστια κινητικότητα όλες αυτές τις μέρες. Η κυβέρνηση συγκροτήθηκε, μπορούμε να πούμε, σε λίγες ώρες μετά τις εκλογές. Άμεσα ξεκίνησαν τα ταξίδια και οι επαφές. Μπορούμε να πούμε ότι ξεκίνησε ουσιαστικά από την επόμενη μέρα και η διαπραγμάτευση, η οποία θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη μάχη. Από εκεί και πέρα όμως ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε και στο ρόλο τόσο των βουλευτών, τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στο ρόλο που πρέπει να παίξει η κοινωνία. Που το έχουμε πει, το λέμε και θα το λέμε και θα καλούμε πάντα την κοινωνία να στηρίξει τις προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης. Διότι χωρίς δυνατό λαό δεν υπάρχει δυνατή κυβέρνηση.